θέλαμε σαν υπηρεσία να, να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο ότι από την 1η Μαΐου ξεκινάει και επίσημα η, και η φετινή αντιπυρική περίοδος, η οποία διαρκεί 6 μήνες μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Τα προβλήματα με το φετινό καλοκαίρι δεν θέλουμε να κάνουμε κακές προβλέψεις, αλλά λόγω των πάρα πολλών βροχοπτώσεων που είχαμε το χειμώνα, πιστεύουμε ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για το, και για την πυροσβεστική, αλλά και για, τον, για όλο τον κόσμο γενικότερα, και της Υπαίθρου και, το, και των πόλεων. Η βλάστηση είναι, είναι υπερβολικά μεγάλη για, τη, για την Κρήτη, με όσα συνεπάγεται αυτό. Και θα θέλαμε να, να δώσουμε κι εμείς ένα μήνυμα σε όλους, να καταλάβουν την κρισιμότητα της εποχής που διανύουμε, του φετινού καλοκαιριού, και να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στις, στην καύση ειδικά των ελαιοκλάδων, τις μέρες που έχουν απομείνει μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, για να μην έχουμε προβλήματα τα οποία σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ευτυχώς προλήφθηκαν από την υπηρεσία μας, και να μην έχουμε επαναλαμβανόμενα συμβάντα. Είχαμε ένα μπαράζ πυρκαγιών, όπως γνωρίζετε και εσείς, γύρω στις 10 στην Ιεράπετρα και στη Σιτία. Νομίζω ότι το μήνυμα πρέπει να ληφθεί από όλους. Δεν συγχωρείται η αμέλεια όταν βάζεις φωτιά στην Ήπεθρο. Μπορεί οι συνέπειες να είναι ολέθριες, μπορεί να κινδυνεύσουν οι καλλιέργειες και τα, και οι προσωπικές περιουσίες του καθενός, είναι το λιγότερο. Μην κινδυνεύσουν σπίτια και άνθρωποι, είναι το, αυτό που μας απασχολεί εμάς κατά κύριο λόγο. Και ιδιαίτερα το τονίζω ότι θα είναι μια περίοδος στην οποία εμείς αισθανόμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το φετινό καλοκαίρι, και θέλουμε τους πολίτες, σαν συμβουλή το λέω αυτό, να συνδράμουν το έργο μας με την προσοχή τους στις υπαίθριες εργασίες, αλλά και στη γνωστοποίηση των συμβάντων, όταν βλέπουν κάτι να ειδοποιούν το 199 και να είναι αρρωγή στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας. Σε ό,τι αφορά την υπηρεσία, και από άποψη προσωπικού αλλά και εξοπλισμού, είναι σε ένα καλό επίπεδο, υπάρχουν προβλήματα, ποια είναι η εικόνα? Θεωρώ ότι είμαστε λίγο καλύτερα από προηγούμενες χρονιές. Όσον αφορά το προσωπικό, έχουμε ενισχυθεί με μερικά άτομα. Ευελπιστούμε ότι και με την πρόσληψη των εποχικών υπαλλήλων το καλοκαίρι, η ενίσχυση αυτή θα είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη, και με την ένταξη φυσικά των εθελοντικών ομάδων στο πρόγραμμα των επικίνδυνων ημερών, οι οποίοι όπως και κάθε χρόνο ελπίζουμε ότι και φέτος θα δώσουν ένα βροντερό παρόν με τη δυναμική συμβολή τους στο έργο της πυρόσβεσης. Θα ήθελα και δημόσια να τους ευχαριστήσω για την περσινή τους συμβολή και βοήθειά τους. Οι ομάδες οι εθελοντικές είναι σε ένα πάρα πολύ αξιόλογο επίπεδο και αξιόμαχο. Τους θεωρούμε συναδέλφους, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο από αυτό. Πιστεύω τα λέει όλα η λέξη οι συνάδελφοι στη δικιά μας δουλειά. Εισάξιοι και ισότιμοι στο έργο μας. Έχουμε και κάποια αυτοκίνητα πυροσβεστικά στο στόλο σας παραπάνω. Ναι, έχει ενισχυθεί η Σιτία με ένα καινούριο όχημα πόλεων, αστικών πυρκαγιών. Το προηγούμενο αυτοκίνητο είχε τα προβλήματά του. Ευτυχώς ήρθε έγκαιρα ένα αυτοκίνητο να το αντικαταστήσει με καινούριο μάρκας Nissan, το οποίο και σε εξοπλισμό και σε δύναμη είναι αρκετά ικανοποιητικό για να αντιμετωπίσει αστικές πυρκαγιές. Όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, ο στόλος είναι ο ίδιος. Πιστεύουμε ότι όλα τα αυτοκίνητα είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Όσον αφορά την αμέλεια την οποία καταγράφουμε στις πυρκαγιές στην Ήπεθρο, θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από τα προηγούμενα. Όμως αρκετοί άνθρωποι
στα χωριά τα απομακρυσμένα ειδικά, χρειάζονται ενημέρωση. Αυτό το έργο, δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να το επομιστείτε εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με πάρα πολύ συχνές ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις. Το κάνετε αυτό και σας ευχαριστούμε. Θα πρέπει όμως, γιατί η συνεχής ειδοποίηση και η ενημέρωση μόνο καλό κάνει στην περίπτωση αυτή των πυρκαγιών στην Ήπεθρο. Όλοι χρειάζονται, νομίζω, μια φωνή που να τους λέει να προσέχουν το καλοκαίρι. Είναι, θυμάστε έτσι, και πυρκαγιές στην περιοχή μας και την περσινή στο Χαδρά. Μια αμέλεια απλή, τι κακά μπορεί να προκαλέσει σε μια τοπική κοινωνία έτσι σε ευρύ βαθμό.